Κατερινάκη, τελικά το φετινό καλοκαίρι ήταν σούπερ. Το παρελθόν εκεί που του ανήκει. Αγόρι μου, εσύ είσαι το παρόν μου, εσύ είσαι και το μέλλον μου. Ο Μετίν και η Μυρτώ αποφάσισαν να διώξουν το παρελθόν πέρα μακριά. Μετίν, δεν φταίω εγώ, μόνο του γυρίζει. Μη φοβάσαι, αγάπη μου. Θα το πάω εγώ βαθιά. Και θα το κοιτάζω μέχρι να φτάσει πέρα από τον ορίζοντα. Διώξ' το μακριά. Αλλά μην ξενυχτείς, έχει ρεύματα. Η Τιλέκ, έρος ανήκατε μάχαν. Κι εγώ με τον Τζεμ, φουλ ερωτευμένη. Όντως, όταν θέλεις κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις. Πες μου αλήθεια, δεν σε πείραξε που πήγαμε άλλον? Σε συγχωρώ, αλλά από εδώ και πέρα θα είσαι δική μου. Μόνο δική μου. Για να είναι αληθινό. Κατερίνα, παρόλο που ολοκληρώθηκα ως γυναίκα, και γυναίκα δεν με λες. Και δεν έχω και αγόρι. Πράγμα που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο τραγική. Ο Νίκος χάρηκε πάρα πολύ που περάσαμε τις διακοπές μαζί. Εγώ πάλι βαρέθηκα τη ζωή μου. Όσο για το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, χωρίς τον Τζεμ ήταν ένα κουτσό πόδι. Πέρσι τέτοια εποχή ευχόμουν να γίνει κάτι και να διαλυθεί αυτή η multi-culti οικογένεια. Καλά λένε να προσέχεις τι εύχεσαι. Ο Μετίν, ο Τζεμ και η Ντιλέκ ακόμα δεν γύρισαν από την Τουρκία. Κάτι μου λέει ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Κάθε φορά που η μάνα μου μιλάει στο τηλέφωνο με τον Μετίν, εκείνος της λέει το ίδιο πράγμα. Πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Και το Μετίν νομίζω το έχει τελειώσει. Πού είσαι, Ρέλη? Ένα κουβά νερό σου είπα να φέρεις. Μαμά! Δεν έχεις μόνο εσείς κατά διάθεση, έχω κι εγώ. Ω, παπά, κορίτσια, τι χάλια είναι αυτά. Πρέπει να σας φτιάξω το κέφι. Εγώ τον Αλίνη τον ξεπέρασα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Το βλέπουμε. Αχ, δεν ξεπερνιούνται εύκολα οι Τούρκοι. 400 χρόνια σκλαβιά ήταν αυτά. Παιδί μου, Αλή. Μην ξανακούσω για τον Αλή όμως. Μην ξανακούσω για τον Αλή. Για έλατε στον κύκλο. Ωραία. Δώστε μου τα χεράκια σας. Λοιπόν, ας δώσουμε τα χέρια και ας αφήσουμε τους φόβους μας εδώ και τώρα. Ξεκινάω. Εγώ φοβάμαι ότι ο Μετίν έφυγε και δεν θα ξαναγυρίσει. Έλλη. Εγώ φοβάμαι ότι ο Τζέμ έφυγε και δεν θα ξαναγυρίσει. Ντίνα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Και νομίζω ότι είστε γυναικούλες. Και γι' αυτό έχω να πω κάτι. Φτάνει να γυρίσεις. Φτάνει να γυρίσει. Για ό,τι θες θα κάνω. Φτάνει να γυρίσει. Άιντε κι ας πεθάνω. Μυρτώ. Γύρισε. Έπιασε. Κορίτσια, ψυχραιμία. Πάμε στην τουαλέτα. Γιατί? Γιατί είστε χάλια, πρέπει να σας φτιάξω. Βολευτείτε, βολευτείτε. Τώρα βρήκα να έρθουνε. Πώς είστε έτσι? Εσύ σαν βλάχα είσαι. Βγάλε το μαντιλίσι. Τι μαλλί είναι αυτό, βγάλε το, κλάμε. Συνάδε την άκη μας, έχουν ξαναδεί έτσι. Όχι, όχι, Μυρτώ μου. Η πρώτη εντύπωση μετράει. Θέλεις να το ξαναβάλεις τα πόδια, εμπιστεύσουμε. Α, να σου πω, το κόκκινο το βαλτσάκι το πέταξες. Τι σημασία έχει αυτό? Αχ, παιδιά, είμαι αξίριστη. Τι να κάνω? Χόρμα το είχα. Αχ, τι τρίχανε αυτή, η μπούκλα σαν τα μαλλιά σου. Αλλά δεν νομίζω ότι το με τι το νοιάζει αυτό. Ζώνη για τον Τζεμ, λέει. Καλέ, που το θυμήθηκε στο Τζεμ, αμάν αυτοί οι Τούρκοι μέλη έχουν. Έλα, κορίτσια, ψηλά το ηθικό. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει. Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
Να σου φτιάξω εγώ τα ρούχα. Δεν μπορεί. Πλάκα μου κάνεις. Πλάι επειδή τα βάζεις όπως όπως, να σε βοηθήσω. Όχι. Να πας να βοηθήσεις τον κόμενο σου, πώς τον είπαμε, Μελιτό. Το θυμάσαι, ε? Το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι και τη μούρη σου όταν σε έκανα τσακωτούς. Η μούρη μου, τι είχε η μούρη μου? Προστιχιά. Αυτό είχε. Πήγες και το έκανες με τον πρώτο παπάρα που σου πουλήσε έρωτα. Καλά. Μην χτυπιέσαι και σαν απατημένο σύζυγος. Στο κάτω-κάτω εσύ φταίς για όλα. Ελίν, θα βγεις? Όχι. Γιατί εσύ φταίς. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ για να ξαναείμαστε μαζί και έπεφτα πάνω σε ντουβάρι συνεχώς. Μη με κοιτάς έτσι και πήγες και σε στούντιο. Να τα λέμε κι αυτά. Ξέρεις πόσο ταπεινωτικό ήταν αυτό για μένα? Ξέρεις πόσο ταπεινωτικό ήταν αυτό για μένα, μαλακισμένο? Ε, που πήγα και δεν έκανα τίποτα. Επειδή σκεφτόμουν εσένα. Δεν έχει σημασία που δεν έκανες τίποτα. Πήγες. Ωραία, αφού δεν έχει σημασία, να πάμε 2-3 την επόμενη φορά να το γλεντήσουμε και λίγο. Ε? Να γλεντήσεις με όσες θέλεις. Και με ολόκληρο χαρέμι, Τζέμος Τούρκ. Χαίστηκα. Αυτό που λες να το θυμάσαι, γιατί θα έρθει η ώρα που θα το μετανιώσεις. Με απειλείς. Και άσε το χέρι μου, μη γίνει χαμός. Μπορείς να μου πεις γιατί γύρισες? Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Γιατί δεν έμεινες εκεί που ήσουν? Τι θέλεις από τη ζωή μου? Ξαναγύρισα γιατί το ήθελε ο πατέρας μου. Ξαναγύρισες για μένα. Παραδέξου το εγωίστα, ρε. Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου, κοριτσάκι μου. Δεν είχα που να πάω. Παραδέξου το. Και μπορεί να σε συγχωρέσω. Συγγνώμη. Εσύ να συγχωρήσεις εμένα. Ναι. Εντάξει. Λυπάμαι που το έκανα με το Μίλτο αντί για σένα, αλλά το μετάνιωσα. Αυτό δεν ήθελες να ακούσεις. Ε, το άκουσες. Έλλη, δεν φεύγεις, μη σ' αρχίσω στις κλωτσιές. Με το ζόρι κρατιέμαι. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που εσύ δεν έχεις κάνει κάτι, μπορούμε να ανακαλύψουμε μαζί πάρα πολλά πράγματα. Χιλιάδες. Μη σου πω εκατομμύρια. Άμα θέλεις να με φιλήσεις, μην κρατιέσαι. Ναι, κι εγώ χάρηκα που σε είδα. Δεν έχει να κάνει με σένα. Τι έγινε, στο παίζει ζόρικος ο Τζέμ? Τι εννοείς? Γιατί να της το παίζει ζόρικος ο Τζέμ? Ναι, θεία, τι εννοείς, γιατί να μου το παίζει ζόρικος ο Τζέμ? Γιατί όλοι οι άντρες στην οικογένεια αυτή το παίζουν ζόρικοι, ε? Έλα να, λίγο να ανέβει το κέφι. Έλα να, εδώ είναι ο Έρος της Διλέκ. Έλα ρε, αυτός είναι κούκλος. Είμαστε σίγουρες αυτή τη φορά? Πολύ θα ήθελα να είναι αυτός. Γορίνα μου! Νόμιζα ότι θα μείνεις για πάντα στην Τουρκία. Και τι έγινε, ξενέρωσες, ξενέρωσες που ήρθα? Τι look είναι αυτό, πώς έγινες έτσι? Βγήκες από τη σφυλιά. Λοιπόν, έλα. Έλα, 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 έλα. Πες μου, χτύπησαμε κανένα καινούριο γκομενάκι? Ή μάζεψες χορτάρο το καλοκαίρι? Εντάξει, κάτι έπαιξε, αλλά τσάτ. Όχι ρε φίλε, όχι και εσύ τσάτ. Τι έχει πέσει επιδημία? Εντάξει, καλά, με στεναχωριέσαι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι ούτως ή άλλως. Γιατί, μπουρούχα? Όχι, κούκλα είναι. Μουσουλμάνα. Όχι ρε φίλε, όχι μουσουλμάνα. Μουσουλμάνα αυτή, Κύπριος εγώ. Πόσο το βλέπεις το σχηματάκι? Ρε, είπαμε όχι μουσουλμάνα. Είναι δύσκολες. Φοράνε μαντήλα και έχουν κάτι αδερφούς αγρίμια από δίπλα. Σένα σου πηγαίνει μια Κινέζα. Τι? Ναι, σε μια Κινέζα. Κάνουν όλες ένα όργανο γυμναστική και έχουν κάτι κορμιά. Λάστιχο. Αγόρι μου, δεν ψάχνω να τα πει. Ερωτεύτηκα. Ρε, άσε τους έρωτες και κοίτα να ξελαμπικάρεις. Είδες εγώ πως την πάτησα, ρε φίλε. Μυαλό δεν έβαλες, έτσι. Γι' αυτό ήσουν εκεί ακόμα παρθένος. Sorry, παρατράβηξα. Σταμάτα. Και αυτά είναι πολύ μικρά, δεν φαίνονται καθόλου. Τι να κάνω, αυτά βρήκα. Και ο Τζέμι είχε πάρει μαζί του τα άλλα. Αν σε πω όσο το σκέφτομαι, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό σημάδι. Ποιο? Αυτό, να ξεκινήσετε τη σχέση σας έτσι, με γάντια του μπόξ. Να δώσ', να δώσ'. Κρατάει γάντια, ηλίες που είχα δίκιο. Με κοίταξε. Με νόημα, φλερτ. Είσαι σίγουρη πως είναι μουσουλμάνος? Αφού μου το είχε πει, η θρησκεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Καλέ, τι γίνεται με τους μουσουλμάνους? Από οντισιόν τους περνάνε εκείνοι όλοι κούκλοι. Φεύγει. Τι να κάνω? Τρέχα.
Έτσι, κοριτσάκι μου, να το βάζεις στα πόδια όταν με βλέπεις. Ναι, αλλά η Λεκ, γιατί τρέχει? Ξέρω εγώ, για συμπαράσταση. Γυναίκες. Άντε εδώ στα παιδάκι μου. Γεια, γνωριζόμαστε. Δηλαδή, όχι εμείς, ενώ εσείς γνωρίζεστε. Εσύ είσαι ο αέρας που κάνεις τσάτ. Εντάξει ρε μεγάλε, μας φτύνεις έτσι, πες μια κουβέντα. Μου χαμογέλασε. Δεν ήταν αυτός. Ο αέρας δεν θα συμπεριφερόταν έτσι. Μωρή μου, πώς ξενέρωσε που ήμουν κι εγώ μαζί σου. Γεια. Γεια σου Θεό. Δεν θέλεις μία, δεν θέλω δέκα. Και πολύ σου πέφτει που σου χαμογελάω. Τι έγινε, πιάσετε ψηλή κουβέντα με τον Σοκράτη. Γιατί το ξέρετε? Ναι, γιατί μήπως θέλεις να σου κάνω κονέ. Thanks, άμα θέλω, τον την πέφτω και μόνη μου. Σωστά, αφού το κατέχεις το άθλημα. Τζέμ, σταμάτα να γίνεις ενοχλητικός. Σοκράτη τον λένε. Να φανταστώ, δεν είναι μουσουλμάνος. Μουσουλμάνος, πού σου ήρθε αυτό? Βασικά από το kickboxing τον ξέρουμε. Εντάξει, δυσκολευόμαστε λίγο να συνεννοηθούμε. Αλλά και αυτός μαζί μας. Γιατί, δεν κάνει τις ίδιες καφρίλες με εσάς? Όχι, είναι κοφάλαλος. Λοιπόν, ποιο είναι το παρατσούκλι σου? Έρος. Έρος. Τι σου μωρέ, δεν βρήκες κάτι πιο cool? Πω, να σου πω, θες να τις γράψω εγώ? Μπορεί να παρθένω σαν να γράφω καλύτερα από σένα. Ναι, με κεράκια, στιχάκια και Σελίν Ντιόν. Θέλεις ή δεν θέλεις? Καλά, συναντηθήκαμε σήμερα. Ναι, και ήθελα τόσο πολύ να σου μιλήσω, αλλά δεν μπόρεσα. Είναι okay, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Είσαι ιδιαίτερος. Ου, σε γουστάρει. Από πού και σπού, μωρέ, με ξέρει. Σας έφερα φαλάφελ. Πώς γίνεται να τα κάνει ταυτόχρονα? Τι? Άσε ρε την τηλέκα εδώ στη δικιά μας. Λοιπόν, πρέπει να φανείς σεμνός. Σε ευχαριστώ, όμως δεν θεωρώ ότι έχω κάτι το ιδιαίτερο. Είμαι όπως όλα τα αγόρια της ηλικίας μου. Αχ μωρέ, τι γλυκός. Πιστεύεις τον εαυτό του? Τηλέκο, έρωσε είναι online. Α, ενθουσιασμένη σε βλέπω. Θες να τα φτιάξεις εσύ μαζί του? Άσε τα χαζά. Λοιπόν, τι σου αρέσει σε μένα? Να δούμε τι του αρέσει εσένα. Μπορεί να βρεις και οι γλυκές τις απόψεις σου για τους κοφάλαλους. Κοφούς. Οχ, αυτή είναι μια ερώτηση παγίδα. Μια ερώτηση κλειδί. Μου αρέσει που είσαι η μοναδική που βλέπεις σε μένα περισσότερο από ό,τι άλλοι. Τι λέει, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Το βλέπω. Πώς συνδέθηκε? Τα χάλασες όλα με τις παπάρια σου. Εντάξει, το ξέρω, δεν είναι ο κλασικός τύπος, αλλά τουλάχιστον παραδέξου ότι είναι κούκλος. Παραδέξου τουλάχιστον αυτό. Ναι, είναι πολύ όμορφος. Και σε σέβεται. Αλλά τι θα γίνει με το Τζέμ? Αμάρε, τι λέει, γιατί πρέπει να το μάθει ο Τζέμ? Ναι. Πώς θα μιλάμε όμως? Με τα σώματά σας. Η γλώσσα του σώματος είναι μία. Έλα, σταμάτα. Εντάξει, παιδί μου, μπορείς να μάθεις τη γλώσσα του. Από τα βιβλία, υπάρχει και το ίντερνετ. Ναι. Φυσικά. Θέλει να μάθει κυπριακά.